Στην παρέα μας είναι και η Ελισάβετ. Ποια είναι η Ελισάβετ, θα μας το πει η Ευγενία Πουλοπούλου. Η Ελισάβετ, λοιπόν, είναι ένα κορίτσι γεμάτο θετική ενέργεια και αγάπη. Πριν από 8 χρόνια, στις 27 Οκτωβρίου του 2015, είχε ένα τραγικό ατύχημα όταν παρασύρθηκε από διερχόμενη αμαξοστοιχεία στο σταθμό του Ρουφ. Αποτέλεσμα της σύγκρουσης ήταν ο ακροτηριασμός της, τα δύο κάτω άκρα της. Είναι με τεχνητά μέλη, αλλά είναι όρθια σήμερα και θέλει να δώσει το δικό της μήνυμα. Να δούμε το σχετικό ρεπορτάζ και μετά να ακούσουμε την Ελισάβετ εδώ στο πλατό, Ευγενία μου, που πάντα με τόσο τρυφερότητα και με τόσο πάντα αγάπη αγκαλιάζεις έτσι τους ανθρώπους. Παρακαλώ. Η Ελισάβετ είναι ένα χαμογελαστό πλάσμα που ποτέ δεν χάνει την αισιοδοξία της παρά τις μεγάλες δυσκολίες που αντιμετωπίζει. Από το 2015 περπατά με τεχνητά μέλη. Ένα ατύχημα στον προαστιακό σιδηρόδρομο στο σταθμό του Ρουφ είχε ως αποτέλεσμα να ακροτηριαστούν και τα δυο της πόδια. Η ίδια προσπαθούσε να διασχίσει τις γραμμές και παρασύρθηκε από διερχόμενη αμαξοστοιχεία. Οι στιγμές που έζησε ήταν εφιαλτικές, ενώ όπως είπε δεν υπήρχε κανείς για να τη βοηθήσει. Αμέσως μετά το ατύχημα μου κλέψανε και την τσάντα. Ήμουνα ξάπλα και ψιλοκαταλάβαινα τι γινότανε. Ένιωσα κάποιον κάτι να μου λέει και να με φυλάει στο μέτωπο και αμέσως μετά, έτσι όπως ήταν από πάνω μου, να μου βγάζει την τσάντα από την πλάτη. Και όταν ήρθαν να με βάλουν στο φορείο πάνω, άρχισα να φωνάζω η τσάντα μου και εκεί ο αστυνομικός κατάλαβε γιατί μου την πήρανε πριν έρθει ο άνθρωπος. Στο άκουσμα της είδησης πως θα χάσει και τα δυο της πόδια δεν λύγησε. Μάλιστα, η Ελισάβετ διέψευσε τους γιατρούς και σηκώθηκε όρθια νωρίτερα από όσο είχαν προβλέψει. Του λέω, γιατρέ, εγώ χειρουργία δεν θα κάνω άλλα και σε 5 μήνες θα είμαι όρθια. Όντως βγαίνω στο δίμηνο πάνω, βγαίνω παραμονές Χριστουγέννων από το νοσοκομείο και πώς τα φέρνει η τύχη και στο πεντάμηνο σηκώνομαι. Η Ελισάβετ ήταν πάντα ένα δραστήριο κορίτσι. Εργαζόταν ως αρχαιολόγος, επάγγελμα που σήμερα δεν μπορεί να εξασκήσει. Τα τελευταία 5 χρόνια ασχολείται με το κόσμημα, ενώ αγαπά πολύ και το χώρο του θεάτρου. Δεν χάνει στιγμή το χαμογελό της, παρόλο που συναντά συνεχώς εμπόδια. Δεν μπορώ να πω ότι όλα είναι εύκολα και χαροπά και πασπαλισμένα με χρυσόσκονη. Υπάρχουν και στιγμές που θα πονέσω πολύ, υπάρχουν και πολύ σκοτεινές στιγμές συναισθηματικά. Απλά πέφτεις και κολυμπάς. Εσύ πώς αντιδράς τα περίεργα βλέμματα? Δεν τα βλέπω. Τα βλέπουν γύρω μου και τσαντίζονται. Αυτό όμως που διασκεδάζω πάρα πολύ και το λατρεύω πάρα πολύ είναι όταν έρχονται τα παιδιά και με ρωτάνε. Λέω ότι είμαι ο Robocop, ότι είμαι ρομπότ. Πρέπει να έχουν το θάρρος τα παιδιά να ρωτάνε. Γιατί πώς θα μάθουν? Σε κάποια φάση είχε περάσει ένας νόμος που έλεγε ότι όποιος κάνει αγωγή για να πάρει αποζημίωση στις αναγνωριστικές πρέπει να καταβάλει ένα ποσοστό της αποζημίωσης που ζητάει για να μπορέσει να προχωρήσει η αγωγή, ένα ένσημο. Βρέθηκα ξαφνικά να πρέπει να βρω 20.000 ευρώ, τα οποία δεν τα έχω προφανώς. Έβαλα και το σπίτι μου υποθήκη για να το κάνω αυτό το πράγμα. Είναι άλλο ένα εμπόδιο, ας πούμε, που μου έφερε όλη αυτή η κατάσταση, το οποίο προσπαθώ να μην το βάζω κάτω. Θέλω να πιστεύω ότι όλα τα πράγματα στη ζωή μας γίνονται για κάποιο λόγο. Το λόγο του ατυχήματος δεν τον έχω βρει ακόμα, αλλά τον ψάχνω. Και ερχόμαστε λοιπόν, Χριστόφορε και αγαπημένοι μου τηλεθεατές, σε μια άλλη αλήθεια. Αυτή των αποζημιώσεων μετά από όλη την τραγωδία που συμβαίνει στη ζωή σου γενικότερα και που ξαφνικά χάνεις το πάτημά σου και προσπαθείς να ξανασηκωθείς όρθια, Ελισάβετ. Είναι πολύ δύσκολο. Καταρχήν, τα συλληπιτήριά μου σε όλους και πραγματικά νομίζω δεν έχουμε λόγια και κανείς δεν θα έπρεπε να έχει λόγια αυτή τη στιγμή. Ό,τι και να πούμε είναι λίγο. Και το νιώθω και αρκετά προσωπικά όλο αυτό. Είναι δύσκολο, γιατί έχεις να αντιμετωπίσεις τον τραυματισμό σου, έχεις να αντιμετωπίσεις όλα αυτά που σου λέει όλος ο κόσμος, γιατί πολλοί με κοιτάγανε με σκεπτικισμό ότι έλα μωρέ, εντάξει, δεν γίνεται, εσύ φταίς, ξέρω εγώ, το τρένο τι μπορούσε να κάνει, ξέρω εγώ, ποιες είναι ευθύνες τους.
και τους έλεγα, μετά από έρευνα όλα αυτά που ακούγονται όλες αυτές τις μέρες στις ειδήσεις και στα κανάλια και στα ηλεκτρονικά μέσα και παντού, όλες αυτές οι προχειρότητες, όλες οι παραλήψεις, είναι πραγματικότητα. Είναι πράγματα που έχω συναντήσει 7,5 χρόνια τώρα μπροστά μου. Διεκδικείς το δίκιο σου. Ναι. Και με τον χειρότερο τρόπο ένιωσα ότι βγήκα αληθινή, ας πούμε, σε όλα αυτά που έλεγα. Αλλά με τον χειρότερο τρόπο, 1,000 φορές, να μην ένιωθα αυτό το πράγμα, να μην είχα βγει αληθινή. Να μην, δηλαδή, είναι πράγματα, πραγματικά, είναι, αυτές τις μέρες είναι σαν να βλέπω όλη μου τη δικογραφία να παίζει στις ειδήσεις. Αυτό ήθελα να σου πω. Είναι σαν να βλέπεις τη δικογραφία σου, σαν να βλέπεις τη δική σου τη ζωή. Αμέλειες, παραμέληση των ανθρώπων υπεροψία, που έχουν βιώσει κάτι τέτοιο. Γιατί η στάση τους για μένα είναι αρκετά υπεροπτική. Με την έννοια ότι νιώθω ότι θεωρούν ότι δεν μπορεί να τους αγγίξει τίποτα. Νιώθω πραγματικά πολλές φορές αρκετά μικρή απέναντί τους, αλλά αυτό μου δίνει και παραπάνω δύναμη. Παρ' όλα αυτά όμως, κατηγορούνται για εγκληματικές πράξεις. Ναι. Βάσει του κατηγορητηρίου. Ναι, γιατί είχα και κάποια θέματα με τους δικηγόρους, με τον πρώτο δικηγόρο. Άλλαξα, έβαλα εμπειρογνώμονες και μου κάνανε πραγματογνωμοσύνη και από εκεί και πέρα άρχισε να ξετυλίγεται όλο αυτό το κουβάρι και να βρίσκουμε στοιχεία και να λέμε, α, ξέρεις, τελικά έτρεχε ή ξέρεις, τελικά δεν κόρναρε, όπως έλεγε. Έφτασες όμως στο σημείο να βάλεις και γραφολόγους, γιατί είχαν παραποιήσει κάποια στοιχεία που είχαν καταγραφεί. Αυτό είναι το θέμα. Ναι. Στις προτάσεις που, όταν καταθέσαμε την αγωγή, καταθέσαν τις προτάσεις, είχαν γράψει, μας δώσαν το χαρτί το επίσημο με μπλάνκο και από πάνω γράφανε άλλη ώρα προσέλευσης. Όσε. Ναι. Τρενοσέωσε. Τρενοσέωσε, τώρα δεν ξέρω, χίλια συγγνώμη γι' αυτό, απλά δεν... Είναι άλλο, είναι άλλο σε, ξέρω, άλλο τρενοσέ. Είμαι και με τους δύο, είμαι δηλαδή στα δικαστήρια και με δύο εταιρείες. Δεν θυμάμαι τώρα να σας πω ποια από τις δύο. Αλίμονο αν είναι στη θέση τους αυτοί οι άνθρωποι ακόμα. Αλίμονο αν είναι. Εσείς τι λέτε. Αλίμονο αν είναι. Είμαστε καταδικασμένοι όλοι αν είναι, εγώ αυτό λέω. Είναι, η ντροπή είναι αυτή. Δεν ξέρω πώς μπορώ να το σχολιάσω αυτό. Τι να σχολιάσω. Με ψυχραιμία. Γιατί δεν υπάρχει ψυχραιμία. Ναι. Πόσα χρόνια τώρα είσαι στα δικαστήρια, 7,5. Τώρα είμαι το δικαστήριο 7,5. Γίνεται τώρα. Τώρα θα σας πω τι έχει γίνει. Καταρχήν, κάναμε ένα ποινικό για... Όταν μας δώσαν τις προτάσεις, είδαμε τα χαρτιά που ήταν παραποιημένα και κάναμε μήνυση. Και κάναμε μήνυση και για ψευδομαρτυρία, γιατί μετά από 5-6 χρόνια που είχε γίνει, όταν τελικά καταθέσαμε και εμείς στην αγωγή, ξαφνικά εμφανίστηκε μάρτυρας. Θαύμα. Ναι. Τον οποίο κανείς δεν θυμάται να υπάρχει. Οπότε κάναμε μήνυση και αυτή τη στιγμή ο εισαγγελέας τους παρέπεψε σε ανακριτή και τους... κατηγορούνται για κακούργημα πλέον. Για κακούργημα, ναι. Ναι, γιατί, γιατί τους καλέσαν σε απολογία, δεν καλύφθηκαν και τους παρέπεψαν για κακούργημα. Χριστόφορε, ακούς τώρα την Ελισάβετ, το είπα και πριν. Βλέπεις, είναι ένας μαραθώνιος. Mm. Εσύ είσαι πρωταθλητής και πραγματικά βλέπεις ότι και εδώ πρωταθλητισμό κάνει η Ελισάβετ για να βρει το δίκιο της και την αλήθεια της. Αυτό ήθελα να πω και ήθελα να πω, κοιτάξτε ποιοι άνθρωποι βγαίνουν και λένε δεν υπάρχουν λόγια. Να πούμε σε αυτή την κατάσταση, ο Μίλτος που πήρε το μετάλλιο είπε «Ντρέπομαι, ποιοι άνθρωποι τα λένε αυτά, άνθρωποι πρωταθλητές, πραγματικοί πρωταθλητές, και έχουν άλλοι το θράσος να βγαίνουν και να μιλάνε». Δηλαδή... Δες αγώνα, 7,5 χρόνια έβαλε υποθήκη το σπίτι της, γιατί για να αξιώσει αποζημίωση πηγαίνει σε μια ποσόστοση της κλίμακας της αποζημίωσης που θέλει. Που ζητάς, όχι που θα πάρεις. Καλά. Γιατί έχει μεγάλη σημασία αυτό. Το θέμα είναι να πάρεις, γιατί να μην βγεις ζημιωμένη στο τέλος. Επίσης, πολλοί μου λένε, εντάξει, ξέρω εγώ τι θες να γίνεις πλούσια. Λέω, είστε σοβαροί. Αυτός νομίζετε ότι είναι ο σκοπός μου. Εγώ ζούσα τη ζωή μου, δούλευα.
είχα μια κανονική φυσιολογική ζωή. Και ξαφνικά βρίσκομαι με τρομερά έξοδα, γιατί, συγγνώμη για την έκφραση, η αναπηρία είναι πολύ ακριβό άθλημα. Τα πόδια μου αυτή τη στιγμή έχουν 15.000 ευρώ. Δεν είναι άντε έχω με τα λεφτά που έχω στην τράπεζα. Ποιος έχει τόσα χρήματα. Και που αυτά και πάλι... τα πόδια τα αλλάζετε συνεχώς, γιατί κάθε φορά που αλλάζει... Συνέχεια, κάλτσες, εσωτερικές θήκες, που όλα αυτά είναι εκατοστάρικα, πεντακοσάρικα. Και είμαι τυχερή γιατί είμαι σε μια εταιρεία στον κύριο Χρονόπουλο, στον κύριο Άγγελο Χρονόπουλο, που βοηθάει πάρα πολύ. Φοβερά παιδιά. Είναι φοβερά παιδιά και μας βοηθάνε πάρα πολύ πραγματικά. Νιώθω πολύ τυχερή που τους συνάντησα. Λειτουργήμα και βρέθηκα με έξοδα αχρίαστα, δηλαδή πραγματικά αχρίαστα, και θέλω τουλάχιστον να μπορέσω να είμαι ήσυχη ότι μέχρι να πεθάνω δεν θα έχω το άγχος πώς θα πληρώνω τα πόδια μου. Είναι πολύ απλό. Δεν θέλω να γίνω πλούσια. Θέλω να μην έχω το άγχος για το πώς θα πληρώνω τα πόδια μου. Έχεις πολύ μεγάλο αγώνα, Χριστόφορε, μπροστά σου, και επειδή είναι αυτό το πάμπε της μητέρας σου από την αρχή που σου είπε, πραγματογνώμονες, δικηγόροι, όλα αυτά είναι μπροστά σου. Και θέλουν υπομονή και επιμονή, δυστυχώς. Ναι, εννοείται. Αλλά θα το πω πάλι, όσο έχω κόσμο μαζί μου και όσο περισσότεροι είμαστε, δεν φοβάμαι. Και θα είμαι μπροστά. Να μην το αφήσουμε έτσι κανένας. Πάντως, ό,τι πραγματικά νιώθεις και ό,τι μπορούμε εμείς να προβάλλουμε στα δικά σας θέλω, είμαστε εδώ, η πόρτα μας είναι ανοιχτή όποια στιγμή. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, σας ευχαριστώ πάρα πολύ και τους δυο σας, γιατί οι αλήθειες μπορεί να πονάνε, τα πόδια μας όμως είναι σταθερά, Ελισάβετ, και το εννοώ, όσο γιατί μπορούμε. Έχεις δώσει πολύ μεγάλο αγώνα για να στηθείς όρθια. Και δε θα σε γκρεμίσει κανείς όσο είσαι όρθια. Η αλήθεια είναι ότι δεν το βάζω κάτω. Και φαίνεται. Όσο λειτουργεί αντίθετα με την ψυχολογία μου, όσο με χτυπάνε, εκεί λυσάω περισσότερο. Δεν ξέρω κατά πόσο είναι δημιουργικό και δόκιμο αυτό το πράγμα. Αλλά λυσάω περισσότερο και... βγαίνω στην επίθεση. Καταρχήν δεν χάνεις το χαμόγελό σου και στο βίντεο. Έλεγες το πιο δύσκολο πράγμα με χαμόγελο, γιατί προσπαθείς να μας πάρεις με την αλήθεια της ψυχής σου και όχι προβάλλοντας έτσι το δράμα, αλλά την αλήθεια. Και αυτό πάντα φαίνεται.